Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Στην ζωή που ζούμε εμείς οι άνθρωποι, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας αγαπάν, έχουμε ανθρώπους του σπιτιού μας, ανθρώπους της γειτονιάς, της πόλης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ζούμε σε έναν κόσμο και αυτό μας κάνει πολλές φορές να αισθανόμαστε ασφάλεια, αλλά και άλλες φορές να αισθανόμαστε και κινδύνους από τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Είναι πολλά τα συναισθήματα τα οποία κατακλείζουν τον κάθε άνθρωπο στην σχέση του με τους συνανθρώπους του. Σήμερα στην παρέα μας, εδώ στο αρχονταρίκι του σταθμού μας, το νεανικό αρχονταρίκι, έχουμε 4 κοπέλες με τις οποίες θα συζητήσουμε την αξία του να έχει ο άνθρωπος συμπαραστάτες στη ζωή, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα του και του συμπαρίστανται στις διάφορες καταστάσεις τις οποίες ζει. Να σας συστήσω καταρχάς τις κοπέλες που είναι σήμερα μαζί μας. Έχουμε κοντά μας την Ανδριάννα. Χαίρετε, Πάτε. Χαίρετε, τη Μαργιαλένα. Την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου, τη Βασιλεία. Χαίρετε, Πάτε. Χαίρετε. Και την Αναστασία. Ευλογείτε. Ο Κύριος, καλώς ήρθατε κορίτσια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στο αρχονταρίκι μας. Και να μπούμε στο θέμα μας, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των νέων ανθρώπων. Αν χρειαζόμαστε συμπαραστάτες στη ζωή ή αν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Εσείς είστε νέα παιδιά και κάθε νέος άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι πολύ δυνατός και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Είναι έτσι τα πράγματα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και τι σημαίνει να έχουμε συμπαραστάτες στη ζωή. Σίγουρα χρειαζόμαστε συμπαραστάτες, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι δύσκολο και επειδή και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας, οπότε μπορούμε να κάνουμε παρέες, φίλους, έχουμε την οικογένειά μας που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, τους συγγενείς μας. Επίσης, και άμα είμαστε και μόνοι μας, δεν πειράζει, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τους Αγίους. Οπότε μπορεί να είναι αυτή η συμπαραστάτηση μας. Γιατί χρειαζόμαστε όμως, σε ποια θέματα θέλει ο άνθρωπος συμπαραστάτες? Στην καθημερινότητά του, όταν κάποιες φορές είναι ψυχολογικά πεσμένος, χρειαζόμαστε συμπαραστάτες. Ειδικά πολλές φορές εμείς όταν κάνουμε πνευματικό αγώνα και έχουμε πολλούς λογισμούς, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε και κάποια στήριξη, ειδικά το πνευματικό μας. Και πολλές φορές όταν κάποιος άνθρωπος δεν έχει κάποια ανθρώπινη άλλη συντροφιά, πολλές φορές ο Χριστός στέλνει Αγίους για να συμπερασταθούν σε αυτόν τον άνθρωπο. Είμαστε δύναμοι και χρειαζόμαστε συμπεράσταση. Έτσι πως μεγαλώνει ένα παιδί, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ποιοι είναι οι πρώτοι συμπαραστάτες του παιδιού? Οι πρώτοι είναι σίγουρα οι γονείς, οι παππούδες και μετά όταν μπαίνει έτσι νηπιαγωγείο αρχίζει να έχει και φιλίες κατά κάποιο τρόπο. Οπότε και εκεί μετά, έτσι, οι συνομήλικοι στο σχολείο. Ωραία. Να πάμε λοιπόν στο σπίτι. Ανέφερες τους γονείς, τους παππούδες. Πόσο μεγάλη αξία έχει αυτή η συμπαράσταση? Στην ουσία, όλοι οι άνθρωποι και τα παιδάκια χρειάζονται να τους καταλάβει κάποιος, να τους φροντίσει και την ψυχολογία, αλλά και γενικά αυτά τα υλικά πράγματα που χρειάζονται. Οπότε και μόνο αυτό είναι παρηγοριά, να έχεις κάποιον. Γιατί τα ορφανά παιδιά στερούνται αυτής της παρηγοριάς, να έχουν κάποιον έτσι σταθερό και αφοσιωμένο συμπαραστάτη. Ωραία, θα πει κανείς, ναι, το καταλαβαίνω ότι ένα μικρό παιδί θέλει τη συμπαράσταση των γονέων, γιατί είναι αδύναμο, γιατί δεν γνωρίζει ακόμα τη ζωή. Ένας νέος όμως, πάμε στη δική σας την ηλικία, ακούμε πολλές φορές τους νέους ανθρώπους να λένε θα φύγω από το σπίτι, δεν θέλω τους γονείς μου, ή τους θέλω, μεν τους αγαπάω, αλλά μπορώ και μόνος μου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει κάποια στιγμή της ζωής μας από αυτή τη φάση που το είπαμε αυτό. Δηλαδή, εγώ προσωπικά αρκετές φορές, αλλά αυτό σημαίνει για αυτόν τον λόγο. Γιατί όντως χρειαζόμαστε συμπαραστάτη, επειδή είναι τόσο πολύ, ειδικά στην νεανική ηλικία, οι πειρασμοί από το σχολείο, από τις παρέες,
επειδή αρχίζουμε και γινόμαστε πιο αυτόνομοι. Οπότε ένα παραπάνω είναι που χρειαζόμαστε, ειδικά τους γονείς μας, που είναι αυτοί που σίγουρα μας αγαπάνε και θα είναι πάντα δίπλα μας. Και μετά, άμα βρούμε κάποιον τόσο, ας πούμε, καλό φίλο, ώστε να είναι αυτός που δεν θα μας παρασέρνει, αλλά θα μας κρατάει σταθερούς και έτσι να μην μένουμε μακριά από πειρασμούς και αμαρτίες όσο γίνεται, ώστε να είμαστε κι εμείς καλά. Μήπως εκεί υπάρχει όμως και ένας κίνδυνος στην δική σας την ηλικία ή ακόμα λίγο πιο, σε πιο μικρή ηλικία, γιατί εσείς νομίζω σπουδάζετε, έτσι έχετε τελειώσει το σχολείο σας, ένα παιδί που είναι στην εφηβεία και κάνει την επανάστασή του και λέει εγώ δεν χρειάζομαι τους γονείς μου, έχω τους φίλους μου. Μήπως εκεί υπάρχει και ο κίνδυνος να προσπαθήσει να βρει συμπαραστάτες σε άλλα παιδιά τα οποία όμως να μην τον συμπαρασταθούν ή να τον οδηγήσουν στο κακό. Ναι, σίγουρα. Μπορεί οι φίλοι καμιά φορά να οδηγήσουν στο κακό ή σε πειρασμούς ή σε πράγματα που δεν συμβαδίζουν με την Εκκλησία. Όπως π.χ. ναρκωτικά ή τσιγάρα ή οτιδήποτε τέτοιο. Που αυτά δεν, νομίζω ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν φίλοι που μας πηγαίνουν προς τα εκεί και δεν τους χρειαζόμαστε αυτούς. Και πρέπει να βρούμε συμπαραστάτες που να είναι κοντά μας και να μας οδηγούν προς το καλό και όχι προς το κακό. Πολλές φορές στη ζωή μας υπάρχουν τέτοιες στιγμές που δεν θέλουμε καθόλου τους γονείς και πηγαίνουμε σε φίλους που είναι πιο κοντά στο τρόπο σκέψη μας. Αλλά πέφτουμε και μετά θυμάμαι ειδικά τον εαυτό μου το πέφτω να τρέχω στη μαμά και στο μπαμπά και να κλαίγομαι και να λέω «Μαμά, αυτό». Και έτσι πολλές φορές σκέφτομαι και είναι και ο Χριστός και η Παναγία μας κάθε φορά που απομακρυνόμαστε κιόλας και από αυτούς, γιατί απομακρυνόμαστε, είμαστε άνθρωποι και αδύναμοι, πάντα γίνεται κάτι στη ζωή μας που ξυπνάμε και λέμε «Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου, βοήθησέ με, δείξε μου στον δρόμο». Και οι γονείς είναι, πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να φύγουμε, αλλά πάντοτε θα είναι μες στην καρδιά μας και πάντοτε θα ανατρέχουμε σε αυτούς, σε όλες τις δύσκολες στιγμές μας. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικοί λοιπόν οι γονείς μας ως συμπαραστάτες στη ζωή, όχι μόνο στην παιδική ηλικία, ούτε στην νεανική, αλλά και μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, όσο ζουν οι γονείς του, νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι συμπαραστάτες του. Το βλέπουμε σήμερα και στους μεγάλους ανθρώπους, στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, θα προσφύγουν στους γονείς τους, θα τους πούν κράτησε το παιδί μου, γιατί εγώ έχω δουλειά και έχουν μια πολύ σημαντική συμπαράσταση από τους παππούδες, έτσι δεν είναι παιδιά. Βασικά αυτό με τους γονείς είναι, εγώ το συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια της ζωής μου, ειδικά όταν περνούσα έτσι κάποιες δυσκολίες πιο ψυχολογικού τύπου, είχα τη μαμά μου και μου έλεγε «Βασιλεία, εγώ πιστεύω σε σένα». Και μόνο που μου έλεγε «Πιστεύω σε σένα», δεν μου δίνει καμία λύση. Στην ουσία ήταν σαν να με άφηνε να κολυμπήσω μόνη μου. Και αυτό έγινε, δηλαδή με την έννοια ότι κολύμπησα και αρκετά. Αλλά ήταν τόσο σημαντικό αυτό το «Βασιλεία, πιστεύω σε σένα». Το θυμάμαι πάντα, ας πούμε, συγκινούμε, ας πούμε. Να φύγουμε τώρα από τους γονείς και να πάμε στους φίλους μας. Πόσο καλοί συμπαραστάτες μπορεί να είναι? Το σημαντικό νομίζω είναι όλοι να βρούμε ένα φίλο που να είναι και αυτός τώρα έτσι όσο γίνεται κοντά στον Θεό, ώστε να αγωνιζόμαστε μαζί. Δηλαδή όπως κάνουν τα ζευγάρια μετά από τον γάμο, έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα φίλο που να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο ένας να στηρίζει τον άλλον και να έχουμε μια κοινή πορεία, ώστε να μην παρεκτρεπόμαστε και να έχουμε όλες οι ασχολίες μας όσο γίνεται να είναι γύρω από τον Θεό. Εντάξει, σίγουρα θα έχουμε και τις εξόδους μας και τα λοιπά που θα κάνουμε άλλα πράγματα της ηλικίας μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το κατηχητικό και η εκκλησία που θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί και διάφορες άλλες χώρες. Είστε την κατασκήνωση που εκεί πέρα μπορείς να βρεις πολύ εύκολα καλές φίλες και καλούς φίλους αντίστοιχα. Υπάρχουν σήμερα αληθινές φιλίες, νομίζετε, παιδιά?
Γιατί η συμπαράσταση είναι στα δύσκολα, δεν είναι στα εύκολα. Mm-hmm. Στα εύκολα βρίσκουμε πολλούς φίλους, να περνάμε καλά, όμορφα. Στα δύσκολα τι γίνεται? Πρέπει να ψάξουμε αρκετά. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια και λέμε, για παράδειγμα, ανοίγουμε την καρδιά μας σε κάποιον και μας κανακεύει, να το πούμε, μας επιβραβεύει για τη συμπεριφορά μας, παρόλο που η συμπεριφορά μας μπορεί να μην είναι καλή. Και δύσκολα θα βρούμε φίλους που θα μας πούνε, ξέρεις κάτι, έχεις λάθος, δες το αλλιώς, μη το κάνεις αυτό ή θα πέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά και στα πνευματικά και όλα, όταν κάνουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε φίλους που να μας πούνε, πρόσεχε, μη παίζεις με τη φωτιά, μη το κάνεις αυτό. Εσύ προσωπικά έχεις κάποια καλή φίλη που θα σε συμβουλέψει καλά ή θα συμβουλέψεις αντίστοιχα εσύ εκείνη? Γιατί είναι και δύσκολο να βρει κάποιος σήμερα αληθινό φίλο, έτσι δεν είναι? Δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη φάση της ζωής μου τώρα, όχι παλαιότερα, έχω ανθρώπους που θα μου πούνε, Ανδριάννα, μην το κάνεις αυτό, μην πας παραπέρα. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω στην αρχή, αλλά μετά, όταν πάω λίγο και βλέπω το κίνδυνο, λέω, ξέρεις κάτι, Ανδριάννα, όπ, κάνε πίσω, είχε δίκιο. Και ταυτόχρονα όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις είχα και ανθρώπους που μου λέγαν, κάντο, κάντο. Και μετά καταλαβαίνω ποιος είναι ο πραγματικός ο φίλος. Πολύ σημαντικό. Εσύ, Μαριαλένα, πες μας κάτι από την προσωπική σου εμπειρία. Εγώ γενικά πέρασα πολύ δύσκολα με τους φίλους μου, με τις παρέες μου, γιατί οι περισσότεροι δεν ήταν ειλικρινείς και δεν είχαν καλή συμπεριφορά απέναντί μου και προσπαθούσαν να επηρεάσουν και άλλα άτομα για να, σε να με κάνουν παρέα. Τους επηρέαζαν αρνητικά για μένα, που αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Και εκεί σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε, που δεν είχες έναν άνθρωπο να σου συμπαρίσταται δίπλα σου, τι έκανες? Βρήκες κάποιον άλλον συμπαραστάτη? Απευθύνθηκες κάπου αλλού? Είχα τους γονείς μου, σίγουρα, και μετά βρήκα, με τα χρόνια βρήκα συμπαραστάτες, βρήκα φίλους. Και τώρα έχω καλούς φίλους. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, παιδιά. Εσείς οι νέοι, τα νέα παιδιά, αισθάνεστε δυνατοί. Ένας νέος δεν σκέφτεται ποτέ ούτε ότι μπορεί να αρρωστήσει. Το σκέφτεται εμένα, αλλά λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Ξέρει ότι τώρα έχει την υγεία του, τα πάνε τα πράγματα καλά, έχει τους γονείς του που τον βοηθάνε. Γενικότερα αισθάνεται ασφαλής. Μήπως ο νέος δεν έχει αυτή την ανάγκη κάποιου ανθρώπου να είναι δίπλα του και να και ο ίδιος να του συμπαρασταθεί, αλλά και να λάβει συμπαράσταση? Δηλαδή, το σκέφτεται αυτό ο νέος ή μόνο όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος λέει ότι εγώ τώρα μεγαλώνω, μειώνονται οι δυνάμεις μου, να έχω ανθρώπους δίπλα μου να με βοηθήσουν, είτε αυτοί είναι τα παιδιά μου, είτε κάποιοι συγγενείς μου? Εγώ πιστεύω ότι πάντα, και ακόμη κι αν εξωτερικά είμαστε λίγο ότι δεν τους έχω ανάγκη, αν είμαστε πληγωμένοι και μας βγαίνει αυτή η απογοήτευση, μπορεί να πούμε δεν έχω ανάγκη κανένα κι αυτά. Αλλά πάντα μέσα μας έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να εξωτερικευτούμε, απλά να επικοινωνήσουμε και απλά ο άλλος, ακόμη κι αν δεν πει κάτι, να γνέψει με ένα βλέμμα και να μας καταλάβει. Έστω να καταλάβει, ακόμη κι αν δεν συμφωνήσει μαζί μας, να καταλάβει πώς αισθανόμαστε. Είναι παρηγοριά, το θέλουμε. Έτσι, ακόμα και ένα χαμόγελο. Mm. Και ένας μικρός καλός λόγος που θα μας δώσει δύναμη και θάρρος να συνεχίσουμε τη ζωή. Και ακόμη και στη νεότητα το πιστεύω αυτό. Γιατί, εντάξει, η ζωή ανέκαθεν είχε τις δυσκολίες της και σε όλες τις ηλικίες έχει ακόμη και τα προβλήματα. Αν τα προβλήματα των νέων, κάποια, ας πούμε, τα σνομπάρουμε, λέμε, εντάξει, δεν έχει και κάποιο πρόβλημα, έχει τους γονείς του. Αλλά όμως αυτά που ζει, τα ζει μεγάλα μέσα του. Είναι υπαρξιακά, είναι οτιδήποτε. Οπότε έχει και αυτός τη δυσκολία. Μπορεί να μην έχει τη φθορά στο σώμα, αλλά έχει μια δυσκολία και θέλει συμπαριστάτη. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος είναι ανεβασμένος πολύ πνευματικά. Και μπορεί και διαχειρίζεται καταστάσεις, δυσκολίες της ζωής με τον τρόπο τον πνευματικό, δηλαδή κάνει υπομονή, προσευχή. Ξέρει ότι χρειάζεται να αγωνιστεί στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται συμπαράσταση ή όχι?
μπορεί μόνος του να τα καταφέρει. Και να το πάμε και λίγο πιο πέρα. Οι Άγιοι μας, όσο ζούσαν εδώ στη γη, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, με το βίο τους που διαβάζουμε, είχαν συμπαραστάτες κοντά τους? Εγώ, ας πούμε, τελευταία έχω ακούσει για μια ιστορία πολύ πρόσφατη, για κάποιον, νομίζω είναι ιερέας, όχι Άγιος, ο οποίος είχε πάει για ιεροπαστολή και δεν ήταν εκεί ο φίλος του και συμπαραστάτης του και μετά γύρισε πίσω γιατί δεν μπορούσε να χωρίς αυτόν, τον χρειαζόταν. Και εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι ειδικά οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο ανεβασμένοι πνευματικά, οι μοναχοί, οι ιερείς, έχουν, ακόμη και αν μη φαίνεται, πολύ περισσότερους πειρασμούς από ό,τι έχουμε εμείς εδώ πέρα στον κόσμο. Οπότε και αυτοί χρειάζονται σίγουρα κάποιον συμπαραστάτη ή έναν καλό φίλο, ώστε να τους βοηθάει να μένουν ακλόνητοι. Αυτό. Θεωρώ ότι έτσι από ανθρώπους που έχω γνωρίσει, ελάχιστος μετρημένος στα δάχτυλα, που είναι άνθρωποι πολύ προσευχείς και, και ζουν, ας πούμε, πραγματικά θεωρούν ότι οτιδήποτε το προσφέρει ο Θεός, ακόμη το ποτήρι με το νερό, το καναπέ που κάθονται, είναι λίγο ζουν περισσότερο στην πραγματικότητα του Θεού, την πραγματική. Λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει μοναξιά στην πνευματική ζωή, ότι βέβαια πάντα χρειαζόμαστε την παρηγοριά του Θεού, είτε με ανθρώπους, με κάποιο ζωάκι, αλλά και στέλνει ο Θεός. Απλά και να φτάσει να είσαι εντελώς μόνος κάπου, ότι θα προσευχηθείς είτε στο Θεό, είτε σε κάποιον, όποιον Άγιο σε εμπνέει και θα είναι εκεί, θα είναι απλά εκεί. Ότι αυτό υπάρχει. Και όσο πιο είμαι στην πνευματική ζωή εν εργή, το νιώθουμε λιγότερη μοναξιά πνευματικά. Αλλά η παρηγοριά των ανθρώπων, συνανθρώπων, είναι δοσμένη και αυτή από το Θεό και είναι και εκεί ο Θεός. Υπάρχει. Και ένας ασκητής που είναι μόνος σε μια σπηλιά, που αυτό βέβαια είναι πολύ σπάνιο, εντάξει, είναι η εξαίρεση του κανόνα. Συνήθως οι μοναχοί είναι σε μοναστήρια μαζί με άλλους μοναχούς που είναι συνασκητές τους ή σε κάποια κελιά που είναι 2-3 μαζί. Ένας που είναι μόνος του σε σπηλιά, αυτός δεν χρειάζεται συμπαραστάτη. Χρειάζεται. Απλά είτε είναι σίγουρα δοσμένη από το Θεό, είτε με κάποιον, μπορεί να το προσφέρει με κάποιο υλικό τρόπο, όπως είχαμε ακούσει για τον προφήτη Ηλία, που υπήρχε ένα κοράκι που του φέρνει ένα τυρά, βασικά φαΐ, ένα φάι. Οπότε ήταν αυτό, ναι, με κάτι υλικό, αλλά ήταν από το Θεό, ας πούμε. Και είτε με κάποιο πνευματικό τρόπο, να έχει ειρήνη, να έχει γαλήνη μέσα του. Γιατί συνήθως είναι και άνθρωποι που επικοινωνούν, είναι σε μεγάλη επικοινωνία με τον Θεό. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνοι. Οπότε ναι, αυτοί και αυτοί έχουν συμπαραστάτες. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μόνοι τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι μόνοι τους. Έχουν τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που μπορούν να μιλάνε σε αυτούς και να είναι συμπαραστάτες. Θυμάμαι πολλές φορές αυτό το περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο, που στο κελάκι του ερχόταν η Αγία Ευθυμία και έλεγαν οι μοναχοί απ' έξω, ποια γυναίκα μιλάς, πώς μπήκε η γυναίκα εδώ? Να, μου λέει, έρχεται η Αγία Ευθυμούλα να με συμπαραστεί, να με κάνει παρέα. Και πιστεύω ότι ο Θεός, εμείς τώρα δεν είμαστε στο κατάλληλο πνευματικό επίπεδο να απλώς και μόνοι μας να έχουμε έτσι παρηγοριά και να νιώσουμε αυτή την παρηγοριά, χρειαζόμαστε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, Πάτερ, και λένε για παράδειγμα, άμα κάποιος μοναχός θέλει να φύγει να ασκητέψει, όπως ο Άγιος Ιωσήφ, πάντα του λένε μη πας μόνος, πάρε κι άλλον έναν, γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος συμπαράσταση και μπορεί να πλανηθεί κιόλας. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Πρέπει μόνο με την ευλογία του γέροντά του κάποιος να φύγει και να κάνει αυτό τον ακραίο μοναχισμό, ο οποίος έχει πολλούς κινδύνους και ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός. Το ότι δεν έχει έναν άνθρωπο δίπλα του, αν παραστρατήσει, αν πέσει σε μια πλάνη, να του πει εδώ τώρα έφυγες, ξέφυγες από το σωστό δρόμο, γύρισες στο σωστό το δρόμο. Ναι. Έτσι. Επίσης, πάτε να συμπληρώσω ότι από όσο ξέρω, ακόμη και ο Απόστολος Παύλος,
που τα έθνη, τα ευαγγέλισε, τα έθνη, έκανε τεράστιο έργο, είχε συμπαραστάτες, είχε τον Τίτο, είχε τον Τιμόθεο, τον Φιλίμωνα, είχε τους, ουσιαστικά, και άλλοτε τους είχε κοντά του, άλλοτε τους άφηνε κάπου για να συνεχίζουν το έργο στην εκκλησία που δημιούργησε, δια του Αγίου Πνεύματος, είτε τους, κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά, τους είχε βοηθούς. Και τους έστελαν και αυτοί επιστολές, τους έστελαν, συγγνώμη, επιστολές, στέλαν και αυτοί, είχαν δηλαδή μία, ήταν το έργο πιο ελαφρύ έτσι κατά κάποιο τρόπο και ήταν βοηθή του. Γιατί είμαστε άνθρωποι, μια μονάδα, μέσα στην κοινωνία χρειάζεται την κοινωνία. Είχε και τον γιατρό, τον προσωπικό του, τον Απόστολο Λουκά, τον γιατρό, ο οποίος τον ακολουθούσε στις περιοδίες του. Ήταν πολύ σημαντικός συμπαραστάτης του Αποστόλου Παύλου. Θυμάστε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου αν εξέφρασε ποτέ κάποια είτε δυσφορία, αν κάποιοι συμπαραστάτες του τον άφησαν, είτε αν επένεσε αυτούς που ήταν μαζί του. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές μέσα που έλεγε ότι όταν κάποιος απομακρυνόταν από αυτόν, λυπόταν και εξέφραζε την λύπη του. Έτσι, ναι. Και πιο πολύ την εξέφραζε επειδή αυτός που απομακρυνόταν από τον Απόστολο Παύλο ουσιαστικά απομακρυνόταν από τον Χριστό, από την Εκκλησία. Έτσι, αλλά και ο Απόστολος Παύλος, σαν άνθρωπος που ήταν, χρειαζόταν ανθρώπους. Γιατί έκανε ένα τεράστιο έργο. Και αυτό το τεράστιο έργο δεν μπορούσε να γίνει από έναν άνθρωπο μόνο. Βλέπετε σήμερα πολλές Μητροπόλεις ή ιερείς που κάνουν έργο δεν το κάνουν μόνοι τους. Έχουν συμπαραστάτες, έχουν συνεργάτες. Μόνος του κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όσο και να θέλει, όσο και να έχει όνειρα καλά και υψηλά. Αν δεν έχει ανθρώπους δίπλα του να τους έχει ως συνεργάτες του, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σίγουρα και οι Μητροπόλεις και οι εκκλησίες έχουν τους ανθρώπους που διακονούν, που βοηθάνε, γυναίκες κυρίως, που κάνουν συσίτια, κάνουν διάφορες διακονίες. Πολύ ωραία. Να πάμε και σε ένα άλλο μέρος αυτής της συζήτησης, το οποίο ίσως θα μας κάνει εντύπωση. Θα μου το πείτε κι εσείς. Ο Χριστός άραγε είχε συμπαραστάτες στο έργο του, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Και ξέρουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ότι δεν έχει ανάγκη από εμάς τους ανθρώπους. Όταν ήρθε εδώ στη γη είχε συμπαραστάτες. Όπως όλοι ξέρουμε, είχε τους μαθητές του, που είναι ας πούμε έτσι πιο γνωστοί. Και ήταν δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν μαζί του. Και οι μυροφόρες, που κι αυτές ήταν δίπλα του και τον διακονούσαν και δεν έφυγαν κι αυτές τη στιγμή από κοντά του μέχρι όταν ανέβηκε στο Σταυρό πια. Που εκεί τότε κάποιοι ίσως λιγοπίστησαν ή φοβήθηκαν και έκαναν πίσω και ο μαθητής του Ιωάννης έμεινε εκεί πέρα μαζί του και κάτω από το Σταυρό, ας πούμε, και τον περίμενε. Ναι, και ουσιαστικά νομίζω ότι επειδή ο Θεός ήθελε να διδάξει ότι όλα τα πράγματα γίνονται μέσα από την ενότητα και είναι τόσο βασικό στοιχείο, γιατί και ο ίδιος ο Θεός είναι τριαδικός, δηλαδή υπάρχει έτσι, υπάρχει σε άρρηκτη αγάπη και κοινωνία προσώπων, οπότε είναι ουσιαστικά, είναι, με το παράδειγμά του έδειξε ότι μόνο η αγαπητική σχέση μεταξύ αυτού και των μαθητών του μπορούσε να προχωρήσει μπροστά και δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα δεν μου έρχονται ακριβώς σημεία, αλλά τους έστελνε, ας πούμε, τους έλεγε το ονόματί μου να θεραπεύετε τους ανθρώπους, αυτοί χαιρόντουσαν και τους έλεγε να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, ότι είστε μαζί μου, ότι ουσιαστικά δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε, αλλά και η κοινωνία αγάπης που έχουμε. Νομίζω ότι τους το τόνιζε αυτό. Θυμάστε και κάποια στιγμή που εξέφρασε παράπονο που τον άφησαν οι μαθητές, πού τον άφησαν, που τους ήθελε δίπλα του σε μια δύσκολη ώρα. Εκεί με την που προσευχόταν, που δεν προσευχόντουσαν μαζί με τον Ιησού. Στον κήπο της Γεστημανή.
που τους είπε προσευχηθείτε κι εσείς, γιατί ήταν η πιο δύσκολη ώρα για τον Χριστό μας. Σε λίγη ώρα θα τον συνελάμβαναν, θα τον οδηγούσαν στο δικαστήριο και οι μαθητές τι έκαναν. Κοιμόντουσαν. Κοιμόταν, ναι. Και τους είπε δεν μπορούσατε λίγη ώρα να ξαγρυπνήσετε, να κάνετε κι εσείς προσευχή, να συμπαρασταθείτε σε αυτήν όλη την αγωνία που έχω. Και εκεί έδειξε βέβαια ο Χριστός ότι δεν ήταν μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Έτσι, σαν Θεός δεν είχε ανάγκη συμπαραστάσεως, αλλά σαν άνθρωπος είχε. Ήθελε και αυτός ανθρώπους δίπλα του να του συμπαρασταθούν με την προσευχή τους. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Θεός ήταν Θεός, αλλά ήταν και άνθρωπος και ήρθε για να μας δείξει πώς να γιάσουμε. Βέβαια δεν είχε αμαρτίες ο Χριστός, εμείς έχουμε, αλλά ήρθε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στη Βασιλεία των ουρανών χωρίς και κάποια συμπαράσταση. Χρειαζόμαστε συμπαράσταση γιατί πέφτουμε συνέχεια. Ακόμη και ο Χριστός είχε συμπαράσταση, βέβαια που δεν χρειαζότανε, αλλά μας έδειξε ότι χρειάζεται συμπαράσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, συμπαράσταση και μακάρι να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους να μας αγαπούνε και αυτοί να είναι δίπλα μας και εμείς να είμαστε δίπλα τους και να προσφέρουμε έτσι αυτή την αγάπη και τη συμπαράσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο αρχονταρίκι μας, στην παρέα μας και σήμερα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς φίλους μας, οι οποίοι ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει συμπαραστάτες σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους, σε κάθε έναν ξεχωριστά. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όλοι έχουμε ανάγκη συμπαραστάσεως. Ας είμαστε ταπεινοί. Ας μην νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, ότι είμαστε ικανοί για όλα. Άνθρωποι αδύναμοι είμαστε, αλλά όμως παίρνουμε δύναμη από τους συνανθρώπους μας και κυρίως παίρνουμε δύναμη από το Θεό. Ας είναι ο Θεός ο μεγάλος συμπαραστάτης μας, ο μεγάλος συνοδοιπόρος μας. Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι μας και τότε σίγουρα η πορεία μας θα είναι λαμπρή, φωτεινή, θα είναι πορεία κατά Θεόν. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.